Πρώτα απ' όλα, να συγχαρώ το ΑΛΦΑ Κύπρου για την εξαιρετική δουλειά την οποία έχει κάνει, παρουσιάζοντα οπωσδήποτε το ευρωπαϊκό πρόβλημα, για το οποίο νομίζω ότι πολλοί από του συμπολίτε μα εδώ, εν ώψη και των, ευρωπαϊκών εκλογών, ε, των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, νομίζω ότι δεν έχουμε επίγνωση. Και το λέω αυτό γιατί είναι διάχυτο οπωσδήποτε από το ρεπερτάζ που έχει παρουσιαστεί, ότι το φαινόμενο και ο σπόρος, η σπορά οπωσδήποτε του νεοφασισμού και των ακραίων οπωσδήποτε δεξιών σχημάτων είναι σχεδόν σε όλες τις χώρες. Και θέλω να αρχίσω οπωσδήποτε αυτή μου την σκέψη παρουσιάζοντας αυτά τα οποία διεκδίκησαν στο Μιλάνο της Ιταλίας πριν από δέκα τόσες μέρες μερικοί από τους αρχηγούς αυτών των ξενοφοβικών ρατσιστικών κινημάτων όπως είναι η κυρία Λεπέν στη Γαλλία ο κύριος Σαλβίνη στην Ιταλία, ο κύριος Βίλθος στην Ολλανδία και τόσοι άλλοι. Αυτό που διεκδικούν και το διεκδικούν οπωσδήποτε δημόσια είναι να αλλάξουν τον ρούν της ιστορίας, της ευρωπαϊκής ιστορίας. Προσέξτε οπωσδήποτε την διατύπωση και προσέξτε τι μπορεί να σημαίνει αυτό το πράγμα. Η ευρωπαϊκή ιστορία των τελευταίων, αιώνων, ε, 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 ιδιαίτερα του τελευταίου του 20ου αιώνα, χαρακτηρίζεται από δύο οπωσδήποτε κυρίαρχα φαινόμενα. Στην διάρκεια της πρώτης πεντα, ε, πεν, ε, πεντηκονταετίας, τα πρώτα 50 χρόνια, υπήρξαν, συνέβησαν οι δύο πιο φρικτοί πόλεμοι που έγιναν οπωσδήποτε στην Ευρωπαϊκή και αλλά και στο, σε παγκόσμια κλίμακα με εκατομμύρια ανθρώπους θύματα αυτής της βαρβαρότητας, της πολεμικής βαρβαρότητας, η οποία ξεκίνησε μέσα από τους εθνικούς ανταγωνισμούς οπωσδήποτε των ευρωπαϊκών χωρών. Το δεύτερο ήμιση του 20ου αιώνα χαρακτηρίζεται από μια μεγάλη προσπάθεια για να υπάρξει οπωσδήποτε ένα δημοκρατικό πολίτευμα στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, το οποίο σάρκωσε ή διεκδικούσε οπωσδήποτε να σαρκώσει και να εκφράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι μέσα από τις εξελίξεις των πραγμάτων, αλλά και μέσα από αδυναμίες των κοινοβουλευτικών δημοκρατικών κομμάτων σε πανευρωπαϊκή κλίμακα, άρχισαν να παρουσιάζονται δειλά-δειλά αυτά τα φαινόμενα οπωσδήποτε των ακροδεξιών σχημάτων και των φασιστικών κομμάτων, τα οποία Πολύ φοβούμε ότι έχουν ήδη ριζώσει στις ευρωπαϊκές κοινωνίες και από μεθαύριο που θα γίνουν οι εκλογές θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια εντελώς καινούργια πραγματικότητα στον ευρωπαϊκό χώρο. Η σύγκρουση πλέον θα είναι ανάμεσα σε αυτούς οι οποίοι πιστεύουν οπωσδήποτε στο δημοκρατικό πολίτευμα και στον σεβασμό της ανθρώπινης οπωσδήποτε υπόστασης και σε αυτούς οι οποίοι όχι μόνο πια ερωτοτροπούν, αλλά είναι ανοιχτά υπέρμαχοι οπωσδήποτε των φασιστικών Καθεστώτων, των τυραννικών καθεστώτων οπωσδήποτε σε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έρχομαι λοιπόν και στα δικά μα. Έχω να κάνω μια έκκληση μέσα από αυτή την εκπομπή ε, ε, και σα ευχαριστώ γιατί μου δίνετε αυτή την ευκαιρία. Έχω τη γνώμη και καλό κάθε πολίτη, κάθε συμπολίτη μα ο οποίο σέβεται τον εαυτό του, σέβεται την ιστορία αυτού του τόπου, συνειδητοποιεί ότι αυτή η πατρίδα είναι θύμα οπωσδήποτε των πιο ακραίων φασιστικών, τυραννννικών, δικτατορικών ε, νοοτροπιών και καθεστώτων. Καθεστώτων όπως είναι η, η, η ελληνική τυραννία, η ελληνική δικτατορία, η οποία προκάλεσε αυτή τη μεγάλη συμφορά στην πατρίδα μας να μην δώσουν καμία ψήφο σε σχήμα το οποίο μπορεί ή να είναι ή να φαίνεται ή ε, συγκεκαλυμμένα να παρουσιάζεται ότι είναι τέλο πάντων δημοκρατικό. Μακριά από ψήφου οπωσδήποτε σε ακραία, στην ακραία δεξιά και όσοι από εμά, και δηλώνω ότι είμαι ένα από αυτού. Πέρασαν μέσα από τον κόσμο της ΕΔΕΚ, με όλε μα τι απογοητεύσει μας τι πίκρε. Καλό κάθε έναν ο οποίο πέρασε από του κόλπου τη ΕΔΕΚ να στηρίξει τον υποψήφιο τη ΕΔΕΚ για να εκλεγεί οπωσδήποτε στο προεπικό, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα είναι εντροπή για μα να στείλουμε οπωσδήποτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, ανθρώπου οι οποίοι είναι, ε, προέρχονται από φασιστικά σχήματα ή είναι οπωσδήποτε ερωτοτροπούν με αυτή την τάση η οποία παρουσιάζεται σήμερα στην Ευρώπη. Κύριε Λιάδη, βλέπουμε όμω ότι σε όλε τι χώρε υπάρχει μία άνοδο των ακραίων κινημάτων. Είναι αυτό που περιγράψατε εσεί ε, στον πρόλογό σα. Ποια είναι η ευθύνη γενικότερα των υπολείπων κομμάτων σε αυτές τις χώρες που ενδεχομένως να κυβέρνησαν κιόλας διαχρονικά είτε για τα αποτελέσματα που έφεραν, είτε για τα σκάνδαλα και τη διαφθορά που ανέπτυξαν στις δικές τους κοινωνίες, είτε γιατί έμεσα σπρώχνουν τον κόσμο προς τα λεγόμενα αντισυστημικά κόμματα, που εκμεταλλεύονται την αποτυχία των υπολείπων κομμάτων για να παρουσιάσουν αυτού ως τέτοιους. Είναι πολύ μεγάλη η ευθύνη των κοινοβουλευτικών με τον κύριο Κιμήτρη. Πολύ μεγάλη, διότι απέτυχαν οπωσδήποτε να δώσουν προς τους λαούς, να δώσουν οπωσδήποτε προς τις δικές τους κοινωνίες το πρότυπο μιας σοβαρής διακυβέρνησης, έντιμης διακυβέρνησης, μακριά από σκάνδαλα, μακριά οπωσδήποτε από ακρότητες, οι οποίες δημιουργούν αγανάκτηση, δυσφορία και απογοήτευση μέσα στις λαϊκές μάζες, μέσα στις ανθρώπινες κοινωνίες και οδηγούν τους ανθρώπους προς τις ακραίες αυτές επιλογές. Ε, και θέλω να επισημάνω εδώ έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η κοινοβουλευτική, η δημοκρατική δεξιά, όταν ερωτοτροπεί οπωσδήποτε με αυτά τα σχήματα, όταν του δίνει οπωσδήποτε λόγων και ρόλων οπωσδήποτε στην διακυβέρνηση των χωρών του, νομίζω ότι διαπράττουν πολύ μεγάλο λά, ε, ε, λάθο ε, σε βάρο οπωσδήποτε των ίδιων των κοινωνιών του. Διότι με τη συμμετοχή και αυτών των κομμάτων στι κυβερνήσει, αρχίζει οπωσδήποτε να συμφιλιώνεται ο κόσμο ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ένα από εμά, είναι σαν και εμά ενώ δεν είναι από μας τα φασιστικά κινήματα, τα φασιστικά κόμματα, τα νεοναζιστικά κόμματα, δεν είναι ένας από μας. Είναι τελείως διαφορετικοί και, ευα... και, ευαγγελίζονται μια άλλου είδους διακυβέρνηση οπωσδήποτε των χωρών μας. Δεν είναι όμως κύριε Ιλιάδη. ή όντω υπάρχουν τέτοιες δυναμικές με στην κοινωνία και απλά οι συνθήκες επιτρέπουν την ανάπτυξή τους, την έκφρασή του και ενδεχομένω να βρίσκουν και εκπροσώπηση. Γι' αυτό είναι που εστιάζουμε πλέον αν πρέπει να αλλάξουν άλλα πράγματα για να αντιμετωπιστούν τέτοια φαινόμενα στη ρίζα του. Πρωτού απευθυνθούμε οπωσδήποτε σε κάθε άνθρωπο, ο οποίο ε, 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 είτε ψήφισε είτε προσανατολίζεται στο να ψηφίσει οπωσδήποτε ακραία σχήματα. Εγώ νομίζω πρέπει να απευθυνθούμε οπωσδήποτε στα σχήματα, τα κοινοβουλευτικά, τα δημοκρατικά. Ε, σε όλα τα σχήματα τα οποία ανήκουν σε αυτή την παράδοξη που λέγεται ευρύτερα δημοκρατική. Και α αφήσουμε οπωσδήποτε για την ώρα μακριά και έξω από τη συζήτησή μα τι επιλογέ μα, τι αιτιολογικέ, αν θα είναι οπωσδήποτε σοσιαλιστική η οργάνωση τη κοινωνία μα ή αν θα είναι οπωσδήποτε καπιταλιστική ή όλα αυτά. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι πιστεύουν οπωσδήποτε σε ένα πολίτευμα το οποίο σέβεται του ανθρώπου, σέβεται την πολιτεία, σέβεται την κοινωνία. Λοιπόν. Η υπόλοιποι, η ακροδεξιά και τα φασιστικά κινήματα, κατά την άποψή μου, δεν είναι ασέβεια απλώ που επιδεικνύουν απέναντι στι κοινωνίε. Είναι βαρβαρική διάθεση και διάθεση οπωσδήποτε να εκθεμελιώσουν κάθε αξία οπωσδήποτε πολιτισμού που εκτάθηκε και αναπτύχθηκε, ιδιαίτερα μέσα στον ευρωπαϊκό χώρο. Έχει πελώρια ευθύνη οπωσδήποτε και τα σημερινά και τα αυριανά όργανα των ευρωπαϊκών θεσμών. Και θα έρθω ε, πιο συγκεκριμένα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ε, ελπίζω και εύχομαι οπωσδήποτε οι, οι φωνέ που θα ακουστούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να είναι έντονα οπωσδήποτε δημοκρατικέ. Παράλληλα, ελπίζω και εύχομαι οπωσδήποτε η Επιτροπή, η οποία θα σχηματιστεί, που είναι και η εκτελεστική εξουσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, να αποτελείται από ανθρώπου οι οποίοι θα έχουν βαθύ σεβασμό οπωσδήποτε για την δημοκρατία. Και θέλω εδώ να επισημάνω οπωσδήποτε κάτι το οποίο έχω γράψει και τελευταία οπωσδήποτε σε ένα άνθρωπο που δημοσιεύτηκε. Είναι, υπήρξε μεγάλη αστοχία εκ μέρους του κυρίου Μάρφρεντ ε, Βέμπερ, ο οποίος είναι υποψήφιος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για την θέση του Προέδρου της Επιτροπής, να δηλώσει ότι η Ευρώπη είναι χριστιανική. Εισάγουμε και καινούριο στοιχείο διχασμού οπωσδήποτε ανάμεσα στους λαούς. Και φοβούμε ότι θα αρχίσει τώρα, μια συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα κατά πόσο είναι η Ευρώπη που προσπαθούμε να οικοδομήσουμε είναι αμυγό χριστιανική ή είναι μια κοινωνία στηριγμένη πάνω σε πανανθρώπινες αξίες, οικουμενικές αξίες, το, 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 το κράτος δικαίου, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όλα αυτά τα οποία επεκράτησαν αμέσως μετά την φρίκη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Ελπίζω λοιπόν ότι και η Επιτροπή θα αποτελείται από ανθρώπου οι οποίοι θα έχουν αυτού του ξεκάθαρου δημοκρατικού προσανατολισμού και να μην ερωτοτροπούν με οποιοδήποτε στοιχείο το οποίο είναι διχαστικό ή το οποίο είναι, ε, ε, διαχωρίζει του λαού σε ε, 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 εθνικιστέ ή διεθνιστέ, σε χριστιανού ή μουσουλμάνου ή εβραϊκή ε, ε, πίστη ή οτιδήποτε άλλο. Όσο περισσότερα στοιχεία διχαστικά εισάγουμε στον διάλογο, τόσο καλλιεργούμε οπωσδήποτε αυτά τα φαινόμενα τη ακρότητα στον χώρο μα. Γιώργο. Το γεγονό ότι κάποια ευρωπαϊκά κόμματα, κάποιε χώρε όπω για παράδειγμα η Βουλγαρία, η Φιλανδία, η Ιταλία, κάποια κόμματα που τα λέμε δημοκρατικά και είναι δημοκρατικά, συμπορεύονται με τέτοια ακριά κινήματα για να βγάλουν κυβέρνηση. Τι μα λέει αυτό, Μα λέει ότι διαπράττουν οπωσδήποτε και τα δημοκρατικά κόμματα μεγάλα σφάλματα δείτε, στην διαχείριση τη εξουσία ή στην πορεία προ την διεκδίκηση τη εξουσία πρέπει να σταθούν όρθιοι οπωσδήποτε αυτά τα σχήματα και να, να συνειδητοποιήσουν ότι η απειλή που έρχεται από τον φασισμό και από, την, ε, από τα αντιδημοκρατικά κόμματα είναι υπαρκτή. Δεν είναι, δεν είναι σχήμα λόγου, δεν είναι θεωρητική η απειλή αυτή. Ήδη μέσα σε όλε τι χώρε οπωσδήποτε έχουν αναπτυχθεί τα φαινόμενα και τα βλέπουμε παντού με βάση οπωσδήποτε και το ρεπορτάζ που έχετε ετοιμάσει. Το γεγονό ότι κάποια από αυτά τα κόμματα στην Ευρώπη χρησιμοποιούν και τη λέξη δημοκρατία στον τίτλο του. Για παράδειγμα, Κροατική Δημοκρατική Ένωση. Για παράδειγμα. Δεν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιήθηκαν οπωσδήποτε αυτοί οι όροι για να υποκλέψουν, να υφαρπάσουν οπωσδήποτε την ψήφο του λαού. Ε, θα σα θυμίσω μόνο ότι έτσι ξεκίνησε ο Μουσολίνη στην Ιταλία, έτσι ξεκίνησε ο Χίτλερ οπωσδήποτε στην Γερμανία. Και είδαμε τι φρίκι προκάλεσαν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ε, 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 Ευαγγελίζονταν ε, και υποστήριζαν ότι οπωσδήποτε είναι δημοκράτε και κατέρχονται οπωσδήποτε στην, στην, ε, ε, στη σκηνή τη δημοκρατική αναμέτρηση με, με τι ίδιε αξίε. Δεν είναι οι ίδιες οι αξίε. Είτε εμφανώ είτε συγκεκριμένα, αυτοί οι άνθρωποι, αυτά τα σχήματα, αυτά τα ρεύματα ε, υπόσχονται την ανατροπή και το δηλώνουν ήδη να αλλάξουν τον ρουν τη ιστορία. Εύχομαι να μην φτάζουμε οπωσδήποτε σε εκείνο το σημείο όπου πραγματικά θα έχουν πιθανότητες να αλλάξουν τον δρόμο της ευρωπαϊκής προσπάθειας και της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης όπως έχει αναπτυχθεί στα μεταπολεμικά χρόνια. Να διακόψουμε για λίγο την συζήτησή μας. Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Πρόεδρου Αναστασιάδη με την κυρία Σπέχαρ. Πάμε στον πολιτικό μα συντάχτη για να μας ενημερώσει τι έγινε. Ιάκοβε ακούμε. Και ο, και ο, και, πόσο, πρόσωπος, και ο... Ανδρέα, μία ακριβώ ώρα διήρκησε η συνάντηση του Πρόεδρου με την κυρία Σπέχαρ. Εξήλθε πριν από λίγο του Προεδρικού και μπαίνοντα στο αυτοκίνητο, το μόνο που μα είπε δεν ήθελε να προβεί οποιαδήποτε δήλωση ενώπιον των τηλεοπτικών συνεργείων. Αυτό που είπε ήταν μία επικοδομητική συζήτηση η οποία θα συνεχιστεί. Αυτό και μόνο και έφυγε η κυρία Σπέχαρα από το Προεδρικό. Ε, υπενθυμίζουμε πω στο επίκεντρο τη συνάντηση βρίσκονταν ε, οι τουρκικέ προκλήσει, η, η, έκθεση του Γενικού Γραμματέα, όπω αυτή κατατέθηκε τον, Απρίλιο, τον, περασμένο Απρίλιο, για τι καλέ του υπηρεσίε και η έκθεση, η οποία αναμένεται να κατατεθεί και πάλι από τον Γενικό Γραμματέα ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλεία για την ΟΝΦΙΚΙΠ. Άρα, αναμένουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, αν θα προβεί σε δηλώσει, για να μα διαφωτίσει κάπω περισσότερο τι συζητήθηκε στη συνάντηση. Ιάκοβε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Ιλιάδη, συζητάμε εδώ ότι ακραία κινήματα αξιοποιούν τις δημοκρατικές διαδικασίες για να ανέλθουν στην εξουσία. Φέρατε και παραδείγματα για να καταλύσουν α, την δημοκρατία. Ε, και παρουσιάζεται και ένα νέο φαινόμενο στις μέρες μας α, με προσωπικότητες που κάνουν το ίδιο πράγμα. Όπως είναι για παράδειγμα ο κύριος Ερτογάν, ο κύριος Πούτιν στη Ρωσία. Βλέπουμε ποσοστά σε εκλογές. Πολλοί λένε μα έγιναν εκλογές, δημοκρατικές διαδικασίες ακολουθήθηκαν με απόλυτους αριθμούς, σκοτώνονται δημοσιογράφοι και τα αίτια θανάτου δεν ε, ε, βρίσκονται ποτέ. Άνθρωποι που είναι στην αντιπολίτευση είναι ε, μια νέα μόδα. Οι δημοκτάτορες, έτσι χαρακτηρίζονται και σε μάλιστα. αναλύσεις διεθνώς. Μάλιστα, μάλιστα. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο. Κοιτάξτε, ε, η περίπτωση του κυρίου Ερτοά νομίζω ότι είναι μια κλασική περίπτωση αυτού του φαινομένου που περιγράφεται. Ε, μέσα από ε, ψευδεπίγραφε δημοκρατικέ διαδικασίε, γιατί αμφισβητώ αν οι εκλογέ που γίνονται στην Τουρκία είναι πράγματι δημοκρατικέ, επιτυγχάνουν οπωσδήποτε να υφαρπάσουν όλο και περισσότερη εξουσία, όλο και περισσότερη ε, δύναμη και τελικά εξελίσσονται σε αυταρχικού οπωσδήποτε κυβερνήτε με τα αποτελέσματα που βλέπουμε ιδιαίτερα στην Τουρκία. Χιλιάδε θέσει φυλακέ, χιλιάδε. Ε, 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 απομακρύνονται από τις εργασίες τους, ένα καθεστώς το οποίο νομίζω ότι δεν τιμά καμιά χώρα και πολύ περισσότερο δεν τιμά ακόμα και την Τουρκία όπως είναι σήμερα. Για να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο δεν αρκεί οπωσδήποτε η μετοπική σύγκρουση με αυτούς τους ανθρώπους ή με αυτές τις εξουσίες. Κατά την άποψη μου πρέπει να εντρυφήσουμε και να εισέλθουμε δείτε, στους κοινωνιολογικούς στα κοινωνιολογικά αίτια που οδηγούν τους ανθρώπους σε αυτούς τους συμπεριφορέ. Α πάρουμε για παράδειγμα πρώτα απ' όλα την οικονομία. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ένα μοντέλο οικονομική ανάπτυξη, οικονομική οργάνωση τη κοινωνία, το οποίο οδηγεί σε αποτελέσματα όπω είναι αυτά τα οποία βλέπουμε διάχυτα σε όλον τον ευρωπαϊκό χώρο, πολύ περισσότερο στι ΗΠΑ. Όπου το 1 ή το 3 ή το 5% του πληθυσμού νέμεται το 80% του πλούτου που παράγεται και υπάρχουν οπωσδήποτε χιλιάδε άνθρωποι οι οποίοι σπρώχνονται στον κοινωνικό, στο κοινωνικό περιθώριο και στον αποκλεισμό και να αναμένουμε ότι θα αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα τα οποία βλέπουμε. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε απόγνωση, είτε γιατί δεν μπορεί να βρουν μια δουλειά, είτε γιατί οι όροι οπωσδήποτε κάτω από του οποίου εργάζονται δεν του εξασφαλίζουν μια στοιχειοδό αξιοπρεπή οπωσδήποτε διαβίωση, είναι φυσικό να είναι οπωσδήποτε ευάλωτοι σε αυτού του είδου τα μηνύματα. Διότι αυτά τα οποία ευαγγελίζονται αυτοί οι ακροδεξιοί και τα φασιστικά κινήματα είναι και είναι, βάζουν και συνθήματα τα οποία είναι έβιχα στα αυτιά των ανθρώπων. Να τους βγάλουν από την ένδια, να τους βγάλουν οπωσδήποτε από την στέρηση, από τον κοινωνικό αποκλεισμό κοινωνικό, κοινωνικό περιθώριο. Επομένως, για να αντιμετωπιστούν κατά στο ότι για να αντιμετωπιστούν αυτά τα φαινόμενα, χρειάζεται πραγματικά να ε, ε, ασχοληθούμε σοβαρά με το τι οδηγεί τους ανθρώπους σε αυτού του είδους τις επιλογές. Μόνο τότε, κατά την άποψή μου, θα αντιμετωπιστεί και το φαινόμενο που παρουσιάζεται σήμερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Άρα, επίλυση κοινωνικο-οικονομικών προβλημάτων σε κάθε χώρα ενδεχομένω να οδηγήσει του πολίτε να σκέφτονται βοηθήσει, με βοηθήσει, πιο καθαρό μυαλό και να και να βοηθήσει οπωσδήποτε να προβληματίζονται πολύ καλύτερα. Το άλλο φαινόμενο, όπω είπε, το οποίο είναι κυρίαρχο σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο και όχι μόνο. Το φαινόμενο τη μετανάστευση. Ε, και εκεί χρειάζεται οπωσδήποτε αυτό το ε, σοβαρή μελέτη και ε, αναζήτηση τρόπων ε, όπου αυτό το φαινόμενο το οποίο με κανένα τρόπο κατά την άποψη μου δεν μπορεί οπωσδήποτε να, ε, να ε, καταργηθεί θα μπορεί να λειτουργήσει με έναν τρόπο το οποίο, ο οποίος θα είναι Προ όφελο αυτών των δύστιχων ανθρώπων οι οποίοι φεύγουν από τι χώρε τι εμπόλεμε ή γιατί δεν μπορεί οπωσδήποτε να κερδίσουν ένα κομμάτι ψωμί και καταλήγουν οπωσδήποτε στην Ευρώπη. Η Ευρώπη, κατά την άποψή μου, έπρεπε να έχει έναν βασικό οπωσδήποτε πούσουλα σε αυτή την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματο. Πρώτα απ' όλα να επιδεικνύει οπωσδήποτε. Ε, ε, συμπαράσταση και στήριξη σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι θύματα, το πιο, τον, θύματα των πιο, ακραίων οπωσδήποτε φαινομένων της επιχείρησης μας. Των πολέμων όπως είναι η Συρία, όπως είναι η Λιβύη, όπως είναι όλες αυτές οι χώρες. Όπως επίσης και της οικονομικής επανάπτυξης η οποία οδηγεί στον, ε, σε ολόκληρε κοινωνίες να ζουν κάτω από τα όρια της φτώχεια και τα γνωστά. Όμως αυτό το πράγμα ε, πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις αντοχέ των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Θα ήταν αδιανόητο οπωσδήποτε να εισέρχονται ε, όλοι αυτοί οι δυστυχισμένοι άνθρωποι, άνθρωποι στην Ευρώπη χωρί κανένα έλεγχο, χωρί καμία οπωσδήποτε ε, προπόθεση. Επομένω, αναζητώντα την ισορροπία ανάμεσα σε αυτά τα δύο τα αιτήματα, νομίζω πως θα ήταν η σοφότερη πολιτική για την Ευρώπη και για του ευρωπαϊκού θεσμού. Ο Νικόλαο Ζανέτο, κάτι θέλει. Βλέπουμε την κατάσταση που έχει περιέλθει η Βρετανία. Δηλαδή, ένα λαγιστή άνθρωπο αναμένεται να συγκεντρώσει ένα ποσοστό 35%. Ε, με αυτή τη λαγιστική προσέγγιση αναπτύσσεται και η όλων αυτών των κινημάτων. Δεν θα ανέμενε κανεί ότι το 2019, με πιο μορφωμένου ανθρώπου, αυτά τα συστήματα δεν δε θα έβρισκαν Απήκηση. Ε, Νομίζω ότι αυτό το φαινόμενο παρουσιάστηκε το 2016 όταν έγινε το δημοψήφισμα. Οπωσδήποτε και οι Άγγλοι με 52% ψήφισαν υπέρ τη εξόδου τη Ευρώπη από, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι οι ίδιοι οι λόγοι για του οποίου μιλήσαμε νωρίτερα που οδήγησαν πολλού Άγγλου να ψηφίσουν με τον τρόπο που ψήφισαν. Πρώτα, γιατί δεν μπόρεσαν οπωσδήποτε να αντιμετωπίσουν ικανοποιητικά το πρόβλημα οπωσδήποτε τη μετανάστευση. Δεύτερο, γιατί υπάρχουν ολόκληρε περιοχέ Ευρω... στην... στο Ηνωμένο Βασίλειο οι οποίε είναι σε εξαιρετικά μειονεκτική θέση. Και ακούγεται στη συζήτηση που γίνεται για το Brexit, ακούγεται ένα διάλογο ο οποίο λέει το εξή ότι το Λονδίνο και το Μπέμιχαμ και οι μεγαλοπόλεις οπωσδήποτε της Αγγλίας είναι σε εξαιρετικά καλή κατάσταση γι' αυτό και ψήφισαν υπέρ του να παραμείνει το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε αντίθεση με τα Μίτλανς και με την επαρχία την Αγγλική η οποία ψήφισε ε, με συντριπτική πλειοψηφία υπέρ της εξόδου. Όλες αυτές οι περιοχές οι οποίες είναι διεποδισμένια και είναι λιγότερο ανεπτυγμένες είναι αυτέ που καταφεύγουν οπωσδήποτε σε επιλογέ όπω είναι το Brexit, ελπίζοντα ότι θα βρουν ένα καλύτερο μέλλον. Νομίζω ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν παραπλανηθεί και τώρα οπωσδήποτε φαίνεται αυτό το πράγμα ε, να γίνεται συνείδηση. Πού θα οδηγηθεί η Αγγλία μετά και τι σημερινέ εξελίξει, κανένα ακόμη δεν το ξέρει. Ευχή μου και ελπίδα μου είναι ότι ε, μπορεί να γίνει ένα δεύτερο δημοψήφισμα το οποίο, μέσα από το οποίο ο αγγλικός λαός να κάνει σοφότερε σκέψει και να καταλήξει στο ότι το μέλλον τη Αγγλίας είναι μαζί με του υπόλοιπου ευρωπαϊκού λαού. Ε, παρά την οποιαδήποτε επιφύλαξη έχουμε εδώ στην Κύπρο για την Αγγλία, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι η συμμετοχή τη Αγγλία θα διευκόλυνε οπωσδήποτε την ανάπτυξη και την ολοκλήρωση τη ευρωπαϊκή οικοδόμηση. Είναι μια μεγάλη χώρα, είναι μια μεγάλη οικονομία, είναι μια χώρα με μεγάλη δημοκρατική παράδοση που νομίζω ότι θα μπορούσε να συνεισφέρει ουσιαστικά στην οικοδόμηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Κλείνοντα, κύριε Λιάδη, να μα πείτε και για τι ευθύνε του ίδιου του Ευρωπαϊκού Οικοδομήματο, που αντί να βλέπουμε κινήσει προ την περαιτέρω ολοκλήρωση, βλέπουμε να επικρατούν τα εθνικά συμφέροντα. Ναι. Εδώ πρέπει να αναγνωρίσουμε οπωσδήποτε την αποτυχία των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και των ευρωπαϊκών λαών. Δυστυχώ μέχρι σήμερα ε, δεν έγινε κατορθωτό. Οι χώρε που μετέχουν στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα πλάι και μαζί με το εθνικό συμφέρον να έχουν οπωσδήποτε κατά νου και στον προσανατολισμό του οπωσδήποτε το συμφέρον τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ευρωπαϊκή Οικοδόμηση. Αυτό που συμφέρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση συμφέρει οπωσδήποτε και στι επιμέρου χώρε. Το να ενοποιηθεί η Ευρωπαϊκή Ήπειρο θα είναι σε πολύ καλύτερη θέση να αντέξει την λέλαπα και την θύελα που έρχεται μέσα από την ακόμα μεγαλύτερη παγκοσμιοποίηση που θα δούμε στις, στις που έρχονται. Και καμιά επιμέρους χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τους γίγαντες όπως είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Κίνα, η Ινδία, η Ιαπωνία... Δεν είναι σε θέση καμιά από τις ευρωπαϊκές χώρες από μόνη της να αντιμετωπίσει αυτή την θύελα. Γι' αυτό η ευχή μου εμένα, όντα Κύπριο και Ευρωπαίο μαζί, είναι να δούμε την Ευρώπη να ενοποιείται ακόμη περισσότερο προ όφελο όλων των λαών τη Ευρώπη. Κύριε Λιάδη, να είστε καλά. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μα. Εγώ Καλή για τη φιλοξενία. φιλοξενία. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Πω.